Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Αμήν. Καλή εβδομάδα. Τα νέα δεδομένα της επικοινωνίας. Πολύ θα θέλαμε να είμαστε ένας δίπλα στον άλλο να τα λέγαμε. Δεν πειράζει και έτσι θα τα πούμε. Δεν έχετε πρόβλημα εσείς. Στο στούντιο είναι διαφορετικά, είναι πιο ζωντανή η συζήτηση. Έτσι. Αλλά, είναι πολύ παγωμένο. Θα τα καταφέρουμε. θα τα καταφέρουμε εμείς. Περνάμε δύσκολες εποχές. Περνάμε περίεργες εποχές, κύριε Γενικέ. Ναι, είναι όντως περίεργες και δύσκολες οι εποχές. Και βέβαια δεν έχουν να κάνουν μόνο με την πανδημία. Απλά η πανδημία δυστυχώς ήταν ο καταλύτης εξελίξεων και μιλάω για αρνητικές εξελίξεις για το λαό μας και για άλλους λαούς, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αυτό, και κυρίως το βλέμμα μας θα πρέπει να είναι και την επόμενη μέρα, γιατί εδώ που τα λέμε αργά ή γρήγορα, σε ένα μήνα, σε δύο, σε τρεις, σε πέντε, σε έξι μήνες θα έχει βρεθεί το φάρμακο, θα έχει βρεθεί για αντιμετώπιση του ιού, το εμβόλιο. Έτσι όμως οι επιπτώσεις, οι συνολικότερες, οι κοινωνικές επιπτώσεις, οι οικονομικές επιπτώσεις θα είναι πολύ σοβαρότερες και πολύ βαρύτερες. Και άρα ταυτόχρονα με την αντιμετώπιση αυτού, ας το πούμε έτσι, του άμεσου κινδύνου που έχουμε σήμερα με την αντιμετώπιση της πανδημίας, θα πρέπει το βλέμμα μας να είναι στραμμένο και στο αύριο, έτσι ώστε ο ελληνικός λαός, το κίνημά του, οι ίδιοι οι αγώνες του, οι διεκδικήσεις του, να είναι δυνατή, να είναι δυνατός ο λαός μας, να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση και βεβαίως κυρίως να ανοίξει το δρόμο για ένα πιο φωτεινό, ένα καλύτερο αύριο. Γιατί μέχρι σήμερα όλες αυτές οι αλλεπάλληλες πολιτικές και στρατηγικές που γνωρίσαμε από αυτούς που κυβέρνησαν, από αυτούς που έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι στην ουσία και που βεβαίως έχουν την πραγματική εξουσία, μας οδήγησαν εδώ. Άρα θα πρέπει το βλέμμα μας να είναι κοιτώντας το παρελθόν, αντιμετωπίζοντας το παρόν, αλλά βγάζοντας πολύτιμα διδάγματα για το αύριο. Τα μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν, τα μέτρα τα οποία πήρε η κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί η όλη κατάσταση και που μπορούμε να τα δούμε μέτρα προστασίας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, σας βρίσκουν σύμφωνο? Κοιτάξτε να δείτε, αν φύγουμε λίγο από την τεράστια προσπάθεια που κάνει το υγειονομικό επιτελείο, οι επιστήμονες, οι γιατροί, τους οποίους και τους σεβόμαστε και τους ακούμε, ακόμα και αν μεταξύ τους έχουν και διαφορές επιμέρους ή γενικότερες, όμως από την άποψη της αντιμετώπισης της υγείας του λαού θα πρέπει να τους ακούμε και πρέπει να πούμε καθαρά ότι κάνουν πολύ σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά, οι περισσότεροι με αυτοθυσία, είτε αναγκάζονται και διαχειρίζονται επιστημονικά τα ζητήματα σε επιτελεία, είτε βρισκόμενοι κυρίως μέσα στη μάχη, μέσα στη ΣΜΕΘ, μέσα στους διαδρόμους των νοσοκομείων, στα κέντρα υγείας και παντού όπου δουλεύουν και με αυτοθυσία οι γιατροί και οι νοσηλευτές και το υπόλοιπο προσωπικό των νοσοκομείων, είτε βρίσκονται στο προάβλιο των νοσοκομείων και στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι, αναδεικνύοντας δηλαδή στην ουσία τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει το κράτος, η κυβέρνηση, η χώρα, έτσι ώστε να προστατευτεί πραγματικά η υγεία του λαού μας, όλοι αυτοί πρέπει ο ελληνικός λαός και εμείς να τους σεβόμαστε όλοι μας και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, όμως από εκεί και πέρα δεν μπορεί να μένουμε σιωπηλοί σε όλο αυτό που γίνεται, σε όλη αυτή θα την πω που έχει μεγάλη δόση προπαγάνδας, δεν είναι όλη η αλήθεια, όπου επιρρύπτει ευθύνες στο άτομο που βεβαίως έχει ο καθένας. Σύμφωνοι, πρέπει να πλύνει τα χέρια του, πρέπει να κρατά τις αποστάσεις, δεν πρέπει να κάνει ενέργειες που μπορεί να βάλουν σε δύσκολη κατάσταση ευπαθείς ομάδες, τους γύρους του και τον εαυτό του ακόμα. Όμως από εκεί και πέρα το κύριο ζήτημα δεν αναδεικνύεται, που είναι η κρατική ευθύνη, είναι η κυβερνητική ευθύνη. Και δεν μιλώ μόνο για τις αιτίες που φτάσαμε εδώ, γιατί οι ελλείψεις σε υποδομές,
η ελλείψη σε προσωπικό. Το ζήτημα ότι μπορεί με μια έξαρση πανδημίας, με μαζική προσαγωγή σε νοσοκομεία ή χρήση μεθ ή άλλων τέλος πάντων ζητημάτων που έπρεπε να αντιμετωπιστούν σε μια τέτοια κατάσταση θα έπρεπε να έχουν προβλεφθεί. Αυτός είναι ο ρόλος του κράτους, αυτός είναι ο ρόλος των κυβερνήσεων και βεβαίως φτάσαμε σε μια κατάσταση με αλλεπάλληλες και συνεχείς ευθύνες όσων διαχειρίστηκαν τις τύχες αυτού του τόπου μέχρι σήμερα, όπου να μην έχουμε μαζικές προσλήψεις υγειονομικών, να έχουμε τεράστιες ελλείψεις σε μεθ, σε κλίνες, σε υποδομές, σε εργαστήρια και να βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Τα οικονομικά και ξαναλέω, μέτρα, αυτό, κύριε Κουτσούμπα, αυτό δεν το καλύπτει το γεγονός ότι πάρθηκαν κάποια μέτρα προστασίας από επιστημονική σκοπιά, από την άποψη των υγειονομικών κλπ. Και φυσικά εδώ έχουμε τα εργασιακά ζητήματα τα οποία είναι τεράστια. Δεν μας απασχολούν δυστυχώς εμάς, μας απασχολούν ως κόμμα. Λέω τους κυβερνώντες και ευρύτερα το τι συμβαίνει σε εργασιακούς χώρους. Τι συμβαίνει σε μια σειρά κλάδους. Ήδη έχουμε πάνω από 115.000 απολύσεις. Ήδη έχουμε σοβαρά προβλήματα με απλήρωτη εργασία, με καθυστέρηση δεδουλευμένων, με αναστολή συμβάσεων, με μειώσεις μισθών στο 50% και άνω σε ορισμένες περιπτώσεις, με εντατικοποίηση της εργασίας, με εκπεριτροπή σε εργασία, με δήθεν οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι οποίες στην ουσία και με βάση καταγγελίες που έχουμε ως κόμμα, που έχουν και τα ίδια τα σωματεία των εργαζομένων, πρόκειται για αναγκαστικές παραιτήσεις και με αφορμή την πανδημία, χωρίς να είναι καν να έχει σχέση με κάποια πραγματικότητα ή με κάποιο υπαρκτό πρόβλημα, χωρίς να παραγνωρίζουμε τις δυσκολίες που μπορεί να έχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι κλπ. Όμως η εικόνα... υπάρχει ένα πρόβλημα στην αγορά. Η εικόνα όμως είναι αυτή, δυστυχώς. Και άρα αυτός ο κόσμος θέλει να προστατευτεί. Δεν προστατεύεται με τα 800 ευρώ για 45 ημέρες. Δεν προστατεύεται με το να μένουν όλοι οι νόμοι που υπήρχαν, οι μνημονιακοί, οι αντεργατικοί, πάνω στο τραπέζι και να ισχύουν απόλυτα. Δεν προστατεύεται με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, όπου ως ένα βαθμό προστατεύονται μόνο οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι μονοπωλιακοί όμιλοι, οι λίγοι δηλαδή αυτού του τόπου και τελικά το λογαριασμό τον πληρώνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, είτε είναι μισθωτοί αυτοί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, επιστήμονες με μπλοκάκι, είτε είναι αγρότες. Ξέρετε κύριε Γενικέ, λέει τώρα η κυβέρνηση ότι τα όποια μέτρα λαμβάνονται αποβλέπουν στην προσωρινή ανακούφιση, έτσι ώστε να έρθουμε πολύ σύντομα στην κανονικότητα. Ένα μαξιλαράκι. Να μην ισχύσουν τίποτα από όλα αυτά τα οποία είναι επιβαρυτικά για τους εργαζόμενους, γιατί κακά τα ψέματα, το να χάνει το μισθό του, την δυνατότητα να έχει μια εξασφαλισμένη θέση εργασίας, να είναι σε αναστολή η σύμβασή του. Πιστεύετε ότι αυτό θα έχει για πολλές περιπτώσεις μόνιμο χαρακτήρα, δηλαδή ότι αλλάζουν οι εργασιακές σχέσεις με αφορμή την πανδημία? Αυτή ακριβώς είναι η ανησυχία μας. Και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι και βεβαιότητά μας. Και αυτή η βεβαιότητα και αυτή η μεγάλη ανησυχία για το ότι αυτά τα μέτρα έρχονται τελικά για να μείνουν εδράζεται και στην πείρα του παρελθόντος. Δεν υπάρχει μέτρο που να πάρθηκε κάτω από ειδικές συνθήκες και για να μην έμεινε με διάφορες δικαιολογίες και αιτιολογίες, υπαρκτές και ανύπαρκτες, στις περισσότερες περιπτώσεις ανύπαρκτες, που να μην έχει μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα και να μην έχει κατοχυρωθεί στην πράξη. Και αυτό είναι που λέμε καθαρά από τώρα. Γι' αυτό λέμε ότι δεν πρέπει να μένουμε σιωπηλοί, δεν πρέπει να κλείσουν τα στόματα, πρέπει να αναδεικνύουμε αυτά τα ζητήματα. Άλλωστε, αυτό το βλέπουμε, αυτά τα μέτρα που παίρνονται υποτίθεται προσωρινά, να είναι σε στρατηγικές βασικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ίδιας. Αν κοιτάξετε τον προηγούμενο χρόνο
πριν την πανδημία, δηλαδή πριν από το Γενάρη του 2020 ή το Δεκέμβρη του 2019, όλο το χρόνο τα μηνιάτικα δελτία του ΣΕΒ, θα δείτε ότι όλα αυτά περί συλλογικών συμβάσεων και αναστολής τους, περί μείωσης προσωπικού, περί οικειοθελών αποχωρήσεων που γίνονται αναγκαστικές παραιτήσεις, περί μειώσεως μισθών και άλλων επιδομάτων, υπεροριών κλπ. Εντατικοποίησης της εργασίας, εκπεριτροπής εργασίας, τηλεεργασία ή μια σειρά ζητήματα που θίγουν τον εργαζόμενο άνθρωπο και τα δικαιώματά του, υπάρχουν καταγραμμένα και ως, όχι απλώς ως πρόθεση, αλλά ως πρόταση και ως απέτηση από το ΣΕΒ να υλοποιηθούν από την κυβέρνηση. Κύριε Γενικέ, συζήτηση, κουβέντα ότι ενδεχομένως η πανδημία επισπεύει τις διαδικασίες για πρόωρες εκλογές. Πιστεύετε ότι θα έχουμε πρόωρες εκλογές? Κοιτάξτε, το ζήτημα δεν είναι τι πιστεύω εγώ. Το ζήτημα είναι τι πιστεύει και τι τελικά θα πράξει η κυβέρνηση. Το σίγουρο είναι ότι με αυτή την πανδημία και με το τέλος τους, το τέλος της τέλος πάντων ή τέλος πάντων το τέλος της νέας αρχής της, της νέας περίοδου, αλλά και με τα μέτρα τα οποία παίρνονται και με την κρίση η οποία είναι πρώτων πυλών ήδη σε εξέλιξη σε διεθνές επίπεδο και με το γεγονός ότι η εκτίμηση και όλων των διεθνών οργανισμών, ΟΟΣΑ, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και άλλων, είναι ότι η κρίση οικονομική στην Ελλάδα θα είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα κρατήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ακριβώς λόγω της διάρθρωσης της ελληνικής. Μάλιστα. Μάλιστα. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον κύριο Κουτσούμπα. Με τον κύριο Κουτσούμπα έχουμε κάποιο θέμα στη σύνδεση. Δηλαδή η τεχνολογία τι μας κάνει, κύριε Κουτσούμπα. Α, εντάξει. Ναι. Μια χαρά. Αποκαταστάθηκε. Ναι. Πού μείναμε περίπου, μέχρι που με ακούγατε. Τι έλεγα. Έλεγα λοιπόν, τέλος πάντων, άσχετα τι έλεγα, να πω το εξής. Ότι η οικονομική κρίση που έρχεται θα έχει επιπτώσεις τεράστιες και στην ελληνική οικονομία εξαιτίας της διάρθρωσής της, στην εξωστρέφεια που λέμε, ότι δηλαδή στηρίζεται κυρίως στον τουρισμό, στις μεταφορές, ιδιαίτερα στην ναυτιλία και πάει λέγοντας, που είναι πιο επιρρετής, να το πω έτσι, στην κρίση τη διεθνή και με μεγαλύτερες επιπτώσεις. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα θα καθορίσουν και την επόμενη μέρα. Δηλαδή μια κυβέρνηση, μια αστική κυβέρνηση όπως η σημερινή, θα αναγκαστεί να διαχειριστεί. Διότι θα πρέπει να πει στον ελληνικό λαό το πρόγραμμά της, θα πρέπει να μιλήσει αν προτίθεται να βάλει νέα μνημόνια, ενώ εξελέγει τον περασμένο Ιούλιο με διάθεση να περάσει την κρίση, να πάμε σε ανάκαμψη, επενδύσεις με άλλες εκτιμήσεις, με άλλους ακόμα και κατατεθειμένους προϋπολογισμούς. Άρα αντικειμενικά θα μπει αυτό το ζήτημα. Βεβαίως ετοιμάζεται το έδαφος ώστε να υπάρχουν ευρύτερες αστικές συγκλήσεις ανάμεσα σε κόμματα τα οποία υιοθετούν βασικά την γραμμή στην ίδια κατεύθυνση, που λέει ότι συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συμφωνούμε σε βασικά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής που έχει να κάνει με τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τις βάσεις του στην Ελλάδα και με το ΝΑΤΟ και τι θα κάνουμε εκεί, ότι συμφωνάμε σε μια σειρά ζητήματα που αφορούν ότι πρέπει να φοροαπαλλαγεί το κεφάλαιο, το μεγάλο κεφάλαιο, και πάει λέγοντας. Αυτά τα κόμματα είναι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ βασικά. Καταλάβαμε το υπονοούμενο. Από εκεί και πέρα θα γίνουν και προσπάθεια, γιατί αν θα καταλήξουν δεν το ξέρουμε. Αν καταλήξουν μπορεί να έχουμε και τέτοιες κυβερνήσεις τέτοιου χαρακτήρα. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, δεν αποκλείεται η προσφυγή και σε εκλογές ή σε πρόωρες κάλπες. Το ζήτημα είναι ο ελληνικός λαός τι θα κάνει μέσα σε όλα αυτά. Και εμείς του λέμε από τώρα να δυναμώσει αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα κόμματα, αυτό το κίνημα, αυτούς όλους που αγωνίζονται σταθερά στο πλευρό του, που θα αναδείξουν τα ζητήματα
που έχουν εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες είναι οι μόνες ρεαλιστικές στη σημερινή εξέλιξη. Μάλιστα. Και αυτές οι προτάσεις είναι του ΚΚΕ. Σε αυτή την πεπατημένη, στον ίδιο δρόμο, με επιμέρους διαχειρήσεις και αλλαγές δίθεν πολιτικών στην ίδια γραμμή, δεν θα πάμε καθόλου καλά σαν λαός, σαν χώρα, συνολικότερα, αν θέλετε, η Ευρώπη. Χρειάζεται συνολική αλλαγή ρότας. Μάλιστα. Κύριε Γενικέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που αποκριθήκατε. Την επόμενη φορά από κοντά θα τα πούμε. Να μην έχουμε τον πάγο της απόστασης. Και να είναι όσο σύντομα γίνεται αυτό. Βέβαια, θα είναι. Θα είναι. Και καλό Πάσχα. Αμήν. Θα φάμε το αρνί. Σε όλους μας. Θα το φάμε, έτσι. Εγώ παρότι Ρουμελιώτης μπορεί να μην το φάω στη Λιβαδιά ή στη Λαμία, αλλά στο σπίτι μου στην Αθήνα μέσα μπορώ και στο φούρνο να το ψήσω. Και σε ένα μικρό... αυτό να ανάψουμε λίγα κάρβουνα και να ψήσουμε. Καλά. Βεβαίως. Με το καλό σας εύχομαι. Να είστε καλά, κύριε Γενικέ. Να είστε καλά, κύριε Κουτσούμπα.